χιλιάδες. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσάπαλε. Καλώς ορίσατε. Πέρυσι, κύριε Τσάπαλε, η κουβέντα ήταν γύρω από το κίνημα της πετσέτας. Τι θα κάνουμε με τις παραλίες? Γιατί καταλαμβάνονται αυθαίρετα οι παραλίες? Γιατί έχουμε αυτή την ανομία στις παραλίες? Και σας είχαμε εδώ και σας λέγαμε κάθε φορά τι θα κάνετε για αυτό το θέμα. Ευτυχώς ένα χρόνο μετά έχουμε σημαντικές εξελίξεις. Πράγματι, εδώ ήμασταν, τα λέγαμε και στο ραδιόφωνο και στο κανάλι. Πέρσι το πρόβλημα ήταν πολύ μεγάλο, το οποίο το γνωρίζαμε αρκετά χρόνια, αλλά πέρσι ειδικά και λόγω του κινήματος της πετσέτας από τα νησιά των Κυκλάδων είχε πάρει άλλες διαστάσεις και το Υπουργείο και το κράτος συνολικά ενεργοποιήθηκε και σήμερα μπορούμε να πούμε ότι πράγματι η εικόνα είναι πολύ πιο βελτιωμένη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Δεν ήταν εύκολο. Πώς το κάναμε? Νομοθετικό πλαίσιο καινούριο, αυστηρότερες ποινές, περισσότερη έλεγχη, χρήση σύγχρονων τεχνολογιών. Μία από αυτές τις τεχνολογίες φυσικά ήταν και η εφαρμογή MyCost, η οποία μας βοηθάει πάρα πολύ στο να βλέπουμε πού ακριβώς υπάρχει το πρόβλημα, σε ποιες παραλίες. Mm-hmm. Ενδεικτικά έχουν υποβληθεί πάνω από 20.000 καταγγελίες, έχουν εξεταστεί πάρα πολλές από αυτές, χιλιάδες από αυτές. Mm-hmm. Ειδικά τις τελευταίες τρεις εβδομάδες εξετάσαμε 4.500 περιπτώσεις καταγγελιών και επιβάλαμε πρόστιμα άνω των 800.000 ευρώ. Εξετάσαμε πάνω από 750 παραλίες, συγγνώμη, επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα, 150 παραλίες. Ποιες είναι οι πρωταθλήτριες περιοχές των καταγγελιών? Εκεί, ένα top 5. Εκεί λοιπόν το top 5 είναι οι εξής περιοχές. Είναι η Χαλκιδική, αλλά σε ένα βαθμό δικαιολογείται λόγω της πυκνότητας των παραλίων που έχει. Mm-hmm. Σε γενικές γραμμές η Χαλκιδική αυτή τη στιγμή είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο, γιατί έχουν γίνει και μαζικοί έλεγχοι. Είναι η Πρέβεζα και γενικότερα η περιοχή εκεί της Πάργας, Πρέβεζα και ούτω καθεξής. Όπου είχαμε και περιπτώσεις να καταγγέλει ο ένας επαγγελματίας τον άλλον. Ναι, είχαμε και αυτό το τραγελαφικό. 200 καταγγελίες να προέρχονται από δύο μόνο επιχειρηματίες, όπου ένας κατηγορούσε τον άλλον μέσω της εφαρμογής. Πήγαμε, ελέγξαμε, ελάχιστες παρατυπίες. Τελικά όλο αυτό ήταν ένα αποτέλεσμα αντεκδίκησης, ανταγωνισμού μεταξύ των δύο όμερων επιχειρήσεων στην ουσία. Η Ανατολική Αττική είχε πολλές παραβάσεις και μάλιστα προχωρήσαμε και σε σφραγίσεις επιχειρήσεων στην περιοχή αυτή. Πρέπει να σας πω ότι συνολικά έχουμε προχωρήσει σε 20 σφραγίσεις επιχειρήσεων. Και όταν εννοώ σφράγιση, εννοώ ότι ουσιαστικά απελευθερώθηκε ο χώρος που παράνομα κατελάμβαναν όλες αυτές οι επιχειρήσεις και αυτές οι περιοχές της παραλίας και του Αιγιαλού επέστρεψαν πίσω για ελεύθερη χρήση στους πολίτες. Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω. Συμμορφώνονται χωρίς να τρέξουμε να τους ελέγξουμε. Σε γενικές γραμμές, δηλαδή, η εικόνα είναι βελτιωμένη ούτως ή άλλως, αλλά πάντοτε χρειάζεται και ο έλεγχος, ο επιτόπιος ή και, ακόμα και με τη χρήση drones που την έχουμε ξεκινήσει στα νησιά των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων, προκειμένου να θωρακίσουμε ουσιαστικά το νέο νομικό πλαίσιο. Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω. Το λέμε όσο γίνεται πιο εμφατικά. Νομίζω το έχουμε αποδείξει τους τελευταίους δύο μήνες ότι το έχουμε πάρει πάρα πολύ ζεστά, γιατί συνδυάζουμε την προστασία του περιβάλλοντος, πολύ σημαντικό, την προστασία του δικαιώματος του κάθε πολίτη να έχει ελεύθερη πρόσβαση στην παραλία και φυσικά και το δικαίωμα του επιχειρηματία, του αυτός ο οποίος λειτουργεί όμως με σωστό τρόπο, να παράξει κέρδος για τον εαυτό του χωρίς να έχει απέναντί του έναν επιχειρηματία ο οποίος λειτουργεί μαθέμητα μέσα. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Ναι, κύριε Τσάπαλε, να πάμε τώρα και σε ένα άλλο θέμα που διαβάζουμε σήμερα στο πρωτοσέλιδο των νέων, αραφορικά με τα σενάρια μείωσης των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων για τα ΙΧ και τις μοτοσυκλέτες, δηλαδή να περάσει ο ΦΠΑ από το 24% που είναι τώρα στο 13%. Ναι. Εχθές ο αρμόδιος Υπουργός Ναυτιλίας για θέματα ακτοπλοϊκά και θέματα εισιτηρίων, ο κύριος Στυλιανίδης από το Βήμα της Βουλής, ανέφερε ότι υπάρχει μια συζήτηση για το κατά πόσον μπορούμε να αναπροσαρμόσουμε τον ΦΠΑ για ακτοπλοϊκά που αφορούν ΙΧ και μοτοσυκλέτες συγκεκριμένα. Ουσιαστικά εναρμονιζόμενοι και με μια ευρωπαϊκή οδηγία. Υπάρχει αυτή η συζήτηση. Ακόμα δεν υπάρχει κάτι επίσημο το οποίο μπορούμε να ανακοινώσουμε. Όπως και να το κάνουμε όμως, το θέμα ακτοπλοϊκών εισιτηρίων είναι στις προτεραιότητες της κυβέρνησης. Το παρακολουθεί καθημερινά το αρμόδιο Υπουργείο. Ναι, διότι είναι ένα ζήτημα που απασχολεί πάρα πολύ τους πολίτες. Φυσικά, ειδικά αυτές τις μέρες που θέλει η οικογένεια να πάει σε ένα νησί να περάσει τις διακοπές του, ο καθένας μας. Και όχι μόνο το θέμα του ΦΠΑ στα ακτοπλοϊκά, γενικότερα το πώς λειτουργούν οι ακτοπλοϊκές, το αν υπάρχουν αδικαιολόγητες αυξήσεις στα εισιτήρια. Υπάρχει το παρατηρητήριο τιμών των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Το αρμόδιο Υπουργείο Ναυτιλίας το παρακολουθεί καθημερινά. Έχει ήδη εντοπίσει
μερικές δεκάδες περιπτώσεις παραβατικότητας και έχει προχωρήσει στα αντίστοιχα μέτρα. Αυτό το οποίο θα κάνουμε όσο διανύουμε το καλοκαίρι είναι συνεχώς να παρακολουθούμε το θέμα. Και όπου υπάρχει δυνατότητα και υποχρέωση θα παρέμβουμε. Είμαστε παραμονές Αυγούστου, είμαστε παραμονές της μεγαλύτερης εξόδου. Θα πρέπει δηλαδή να τρέξει το θέμα. Μήπως προλάβουμε το 2024, διαφορετικά θα αφορά αυτή η συζήτηση. Και το ερώτημα βεβαίως είναι, μήπως μια τέτοια πρωτοβουλία πρέπει να έχει ληφθεί νωρίτερα. Δηλαδή ήδη από τον Ιούνιο να έχει ανοίξει μια τέτοια συζήτηση. Μπας και προλαβαίναμε τη σεζόν, γιατί τώρα πάμε για το τώρα χρόνο. Τώρα τα έχουμε κλείσει τακτοπλοϊκά μας. Καταρχάς, αυτή η συζήτηση δεν έχει καταλήξει, να το πούμε, και είναι όλα θέμα χρημάτων. Έτσι. Δηλαδή, αν δημοσιονομικά οποιαδήποτε συζήτηση, όχι μόνο η συγκεκριμένη που ανέφερε ο Υπουργός, οποιαδήποτε συζήτηση οδηγεί σε ένα δημοσιονομικό κενό ή σε ένα δημοσιονομικό άνοιγμα το οποίο δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε, τότε οποιαδήποτε συζήτηση πρέπει να σταματήσει. Καθότι η δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας το καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι κάτι το αδιαπραγμάτευτο, το οποίο το έχουμε θωρακίσει και το έχουμε χτίσει με πολύ μεγάλο κόπο τα τελευταία χρόνια. Και επομένως, οτιδήποτε δράσουμε και αποφασίσουμε, πρέπει πάντα να έχουμε γνώμονα αυτό. Από την άλλη, όμως, δεν είναι ότι ξύπνησε το Υπουργείο ή η κυβέρνηση 30 Ιουλίου και είπε τώρα θα αρχίσω να ασχολούμαι με τακτοπλοϊκά. Να το ξεκαθαρίσουμε. Εδώ και πολύ καιρό ασχολείται με τακτοπλοϊκά. Εδώ και πολύ καιρό πιέζει τους ακτοπλοούς να μειώσουν τα εισιτήριά τους. Στα συμβατικά πλοία δεν βλέπουμε ιδιαίτερες αυξήσεις. Αντιθέτως, σε κάποιες γραμμές υπάρχουν και πολύ μικρές μειώσεις. Εκεί όπου υπάρχουν αυξήσεις είναι στα ταχύπλοα, όπου εκεί, όπως σας είπα, μαζί και με τις υπόλοιπες περιπτώσεις, παρακολουθείται από το αρμόδιο Υπουργείο και εφόσον πρέπει, θα παρέμβει με τον τρόπο που πρέπει. Να καλωσορίσουμε και τον εργατολόγο, τον κύριο Γιάννη Καρούζο, ο οποίος προσθέθηκε στη συντροφιά μας. Καλημέρα και σε εσάς. Να δούμε και εργασιακά θέματα. Θα έρθουμε όμως σε εσάς λίγο, κύριε Καρούζο. Διότι... Πάμε λίγο στη σήμανση των ταξί. Ναι, είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Που έπρεπε να ληφθεί, καθώς θα πρέπει ο οδηγός να είναι σε θέση να αποδέχεται την κάρτα πληρωμών σε περίπτωση που εγώ, ας πούμε, δεν έχω μετρητά μαζί μου, έχω όμως την κάρτα μου, έχω μάθει να κάνω ηλεκτρονικά τις συναλλαγές μου. Επομένως, θα υπάρχει μια σήμανση σε δύο γλώσσες, και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Από πότε αναμένουμε αυτή την εφαρμογή του μέτρου? Είναι θέμα ημερών ουσιαστικά να εφαρμοστεί. Και γιατί θα εφαρμοστεί? Γιατί εδώ και 2-3 μήνες έχει ψηφιστεί ένας νόμος, είναι νόμος του κράτους, όπου υποχρεώνει όχι μόνο τους οδηγούς ταξί, αλλά και άλλους κλάδους λιανικής και γενικότερα υπηρεσιών, να είναι υποχρεωμένοι να δέχονται πληρωμές μέσω της χρήσης POS. Έχουμε κάνει ελέγχους από τότε και έχουμε δει ότι ένα σημαντικό ποσοστό οδηγών ταξί δεν έχουν συμμορφωθεί με τη συγκεκριμένη υποχρέωση. Και αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε οι έλεγχοι τους οποίους έχουμε προχωρήσει και οι πολίτες που μας στέλνουν καθημερινά καταγγελίες. Και έχετε δεχθεί κι εσείς ως κανάλι πολλές τέτοιες καταγγελίες. Και στο ραδιόφωνο. Ναι. Και σας ευχαριστούμε και γι' αυτό. Επομένως, εμείς προχωρήσαμε σε μια νέα νομοθέτηση, όπου τι λέει, θα εκτυπώσουμε, η ΑΔΕ θα το κάνει δωρεάν για τους οδηγούς ταξί, ένα αυτοκόλλητο διπλής όψης, το οποίο θα εγκαθίσταται στην πίσω δεξιά πόρτα του οχήματος, όπου με το που μπαίνει ο πελάτης θα ενημερώνεται ότι ο οδηγός ταξί υποχρεούται να δεχθεί πληρωμή με POS, και ότι ο ίδιος δεν υποχρεούται να πληρώσει με μετρητά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν για οποιονδήποτε λόγο αρνηθεί ο οδηγός ταξί να δεχθεί ηλεκτρονική πληρωμή, ο πελάτης δεν έχει την υποχρέωση να πληρώσει με τη χρήση μετρητών. Πιστεύετε ότι θα λυθεί έτσι το πρόβλημα? Θεωρώ ότι είναι ένα μέσο, ισχυρό μέσο πίεσης, προκειμένου να συμμορφωθεί όποιος δεν έχει συμμορφωθεί με τη συγκεκριμένη πρόβλεψη του νόμου. Η πλειονότητα των οδηγών ταξί έχουν συμμορφωθεί και πρέπει να το πούμε αυτό. Αλλά πέραν από το να έχουμε ένα POS απενεργοποιημένο μέσα στο όχημά μας, καλό είναι να το έχουμε και εγκατεστημένο και λειτουργικό όλοι, ούτως ώστε να εξυπηρετούμε και τους Έλληνες και τους ξένους. Γιατί, ξαναλέω, οι καταγγελίες είναι πάρα πολλές. Το χρήμα, το πλαστικό χρήμα, η χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών είναι η καθημερινότητά μας, είναι ο κανόνας πλέον. Και δεν γίνεται μια τουριστική χώρα όπως εμείς να μην μπορούμε να δεχθούμε ηλεκτρονικές πληρωμές μέσα από τη χρήση που εγώ στα ταξί. Λοιπόν, και να βάλουμε και είμαστε τουριστική χώρα. Ακριβώς. Και να βάλουμε τον κύριο Καρούζο στη συζήτησή μας. Καθώς έχουμε τα νεότερα στοιχεία, κύριε Καρούζο, αναφορικά με τις προσλήψεις στην Εργάνη με αφορμή έναρξη, το ότι βρισκόμαστε στην καλοκαιρινή περίοδο. Νομίζω ύστερα από 24 χρόνια είναι το πρώτο εξάμηνο του έτους. Όχι, νομίζω, είμαι σίγουρος και γι' αυτό το αναδεικνύεται προφανώς. Μετά από 24 χρόνια είναι το πρώτο εξάμηνο του έτους που έχουμε αυτόν τον αριθμό προσλήψεων. Προσλήψεις οι οποίες κατά κύριο λόγο έχουν συντελεστεί μέχρι τον Ιούνιο.
Και αυτό είναι μια ιδιαιτερότητα που συμβαίνει αυτόν τον χρόνο. Συνήθως έχουμε εξέλιξη των προσλήψεων και μετά τον Ιούνιο. Έχουμε μια πλειοψηφία του ποσοστού των προσλήψεων σε πλήρη απασχόληση. Το 55% αυτών είναι με 8ωρο τουλάχιστον. Και βεβαίως παραμένει ένα μεγάλο ποσοστό σε μερική απασχόληση. Το σημαντικό είναι ότι ενώ έχουμε μια πολύ μεγάλη εξέλιξη προσλήψης, σας είπα μετά από 24 χρόνια, είναι το πρώτο εξάμηνο του έτους σε τέτοιο μεγάλο αριθμό προσλήψεων, η ανεργία παραμένει γύρω στο 10%, ενώ αν δείτε και μια έρευνα που, δεν ξέρω αν θα τη σχολιάσουμε, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος δημοσίευσε χτες, παραμένουν οι επιχειρήσεις πάνω από τη μία στις τρεις και όπου έχουμε πάνω από 25 άτομα, πάνω από το 60% να αναζητούν εργαζόμενους. Άρα, οπότε εδώ επανέρχεται το ζήτημα των δεξιοτήτων, κύριε Καρούζο, έτσι. Δηλαδή, αν και κατά πόσον υπάρχουν αυτές οι δεξιότητες από πλευράς υποψηφίων για να καλύψουν τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Αυτή τη φορά έχουμε μια υπέρβαση του κριτηρίου των δεξιοτήτων στις προσλήψεις, κυριαρχεί το «δεν ενδιαφέρομαι να εργαστώ». Είναι ένα περίπου ποσοστό 45% και μετά είναι οι δεξιότητες ένα ποσοστό 36%. Αυτή η έρευνα αφορά 5.000 περίπου επιχειρήσεις που έκανε η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος. Για πρώτη φορά βγαίνει το κριτήριο «δεν ενδιαφέρομαι να εργαστώ» και μετά ακολουθούν δεξιότητες. Όπως το ακούμε, «δεν ενδιαφέρομαι να εργαστώ». Δηλαδή, μπορεί να έχω τη δεξιότητα, μπορεί να είμαι άνεργος, δεν θέλω να εργαστώ. Αυτό καταγράφεται πλέον σαν ένα δυναμικό στοιχείο στην αγορά εργασίας. Εμείς το είχαμε συζητήσει πολλές φορές. Πώς ερμηνεύετε εσείς αυτό? Για ποιο λόγο ένας άνθρωπος μπορεί να εργαστεί, αλλά δεν ενδιαφέρεται να εργαστεί? Η προσέγγιση που κάνω είναι ότι έρχεται μια συνήθεια από τον COVID. Από την περίοδο που ο καθένας είχε φανταστεί ότι μετά την πανδημία θα ήταν διαφορετική εργασία. Η δεύτερη προσέγγιση είναι ότι η θέση εργασίας που μπορεί εγώ να βρίσκω αυτή τη στιγμή να μην ανταποκρίνεται στα θέλω μου. Και το τρίτο είναι ότι η θέση εργασίας που βρίσκω να μην μου αρκεί, είτε ως προς το μισθό είτε ως προς τις συνθήκες. Πάντως, αυτό το πρόβλημα σε επιχειρήσεις είναι κυρίως στη μεταποίηση, ακολουθεί η εστίαση και ο τουρισμός και οι κατασκευαστικές υπηρεσίες. Κύριε Τσάπαρε. Πάντως, να πούμε ότι πράγματι έχουμε φτάσει εκεί γύρω στο 10%, λίγο πάνω, λίγο κάτω, που είναι η σκληρή ανεργία. Δηλαδή, είναι ένα ποσοστό το οποίο δύσκολα μειώνεται κι άλλο, καθότι έχουμε φτάσει σε αυτό το οποίο πολύ σωστά είπε ο κύριος Καρούζος, ένα ποσοστό εργατικού δυναμικού, όπου με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, για τον έναν ή τον άλλο λόγο, δεν θέλει ή δεν μπορεί να ενταχθεί στην αγορά εργασίας, παρόλο που υπάρχουν πολλοί τομείς, πολλοί κλάδοι της οικονομίας που θέλουν εργατικά χέρια. Τουρισμός, υποδομές, δημόσια έργα και ούτω καθεξής. Αυτό το οποίο εμείς λέμε και θα κάνουμε είναι να ενισχύουμε συνεχώς και τους εργοδότες, ώστε να μπορέσουν να προσλάβουν περισσότερο κόσμο και να δώσουν και καλύτερους μισθούς στους υπαλλήλους. Καθότι και ένας λόγος που κάποιος δεν θέλει να βρει δουλειά είναι ενδεχομένως και ότι είναι χαμηλή η μισθή. Έτσι, ξεκάθαρα. Και ότι μπορεί να το σκεφτεί ότι προτιμώ να είμαι στο σπίτι, να λαμβάνω ένα επίδομα ενδεχομένως ή να ζω από το οικογενειακό εισόδημα παρά να επιστρέψω στην αγορά εργασίας. Πρωθυπουργός, έτσι, δηλαδή προς επιχειρηματίες απευθυνόμενος, αν δεν βρίσκεται εργαζόμενος, δώστε περισσότερα. Ένας τρόπος είναι αυτός. Γιατί πρέπει να δούμε και το θέμα των αμοιβών. Φυσικά, ένας τρόπος είναι αυτός και μάλιστα κλάδοι το έχουν κάνει και έχουν αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό σε μεγάλο βαθμό. Ο τουρισμός πέρσι είχε πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα από ό,τι φέτος. Φέτος αυξήθηκαν οι απολαβές σε σημαντικό βαθμό και σε κάποιες ειδικότητες. Το άλλο που θα κάνουμε όμως είναι να ενισχύσουμε τον εργοδότη. Πώς θα το κάνουμε? Μείωση ασφαλιστικών εισφορών, κατά μισή μονάδα την έχουμε ήδη εξαγγείλει και θα την εφαρμόσουμε το 2025. Έχουμε ήδη μειώσει 4,5 περίπου μονάδες τις εισφορές αυτές. Κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες και γενικότερα να ενισχύουμε το επιχειρήν και τρόπους πρόσληψης νέου εργατικού δυναμικού και μέσα από προγράμματα της ΔΥΠΑ που τρέχουν και τα οποία είναι πάρα πολύ αποτελεσματικά. Ωστόσο, καθώς βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, πολλοί εργαζόμενοι απασχολούνται σε τομείς τουρισμού, μέσα σε συνθήκες ζέστης και κύριε Καρούζο, όταν διαβάζουμε ότι ένας εργαζόμενος στην εστίαση χρεώθηκε ένα μπουκάλι νερού που ήπιε κατά τη βάρδιά του, καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν και πολύ καλά. Πρέπει μάλλον να υπενθυμίσουμε ποια είναι τα δικαιώματα των εργαζομένων σε συνθήκες ζέστης και πώς προστατεύονται. Αν δεν θεωρήσουμε λάθος αυτό που έγινε στη συγκεκριμένη ταβέρνα που συνελήφθη εντός εισαγωγικών επαυτοφόρο εργαζόμενος να πίνει νερό, μπουκάλι χωρίς να το έχει πληρώσει το αφεντικό του, τρελά πράγματα, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι υποχρέωση των εργοδοτών να χορηγούν τα μέσα προστασίας, υγιεινής και ασφάλειας στους εργαζόμενους. Τα αυτονόητα, κύριε Καρούζο.
Φυσικά, όσα βέβαια δεν επιβαρύνουν με κόστος στον εργαζόμενο. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, βέβαια, ποια είναι αυτά. Το θέμα είναι ότι είναι υποχρέωση και να ακούσουν αυτοί οι πονηροί κάποια πράγματα. Αυτή τη στιγμή η εξέλιξη της υγείας του εργαζόμενου μέσα από μια καιρική συνθήκη που μπορεί να είναι το χιόνι ή ο καύσωνας μπορεί να στοιχειοθετήσει με την χειροτέρευση των συνδικών σταδιακά της υγείας το εργατικό ατύχημα. Άρα, ξεκινώντας από κάτι πολύ απλό που είναι μια λιποθυμία ομιγέννητο ή ξέρω εγώ, μια υπερθερμία κλπ., μπορεί να καταλήξουμε σε σοβαρές παθήσεις που συνιστούν τεράστια ευθύνη και προκαλούν ευθύνη του εργοδότη. Άρα, έχουν διάλειμμα. Το Υπουργείο Εργασίας με την κυρία Κεραμέως, για πρώτη φορά, εγώ θυμάμαι, ανακοίνωσε αναστολή εργασιών. Παλιά ήταν συστάσεις. Είναι αναστολή εργασιών πλέον σε περιοχές που έχουμε θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς και βεβαίως και πρόστιμα στους εργοδότες. Αλλά το διάλειμμα, σκιερά μέρη και κάτι παρατράγουδα του τύπου μπαίνω στην πισίνα να σερβίρω κτλ. Που ζήσαμε πέρυσι, αυτά απαγορεύονται ξεκάθαρα. Εννοώ τα παρατράγουδα, όχι το διάλειμμα και το να δίνεις νερό στον εργαζόμενο, διότι προκαλούν άμεση βλάβη υγείας και δεν οριοθετούν τον εργασιακό χώρο που είναι ένα φυσικό περιβάλλον στον εργαζόμενο, όχι μια ζούγκλα. Να θυμίσω πέρυσι στη Ρόδο είχαμε ένα περιστατικό μιας επιχείρησης με το beach bar όπου μεταλλικές κατασκευές εγκατεστημένες μέσα στη θάλασσα ανάγκασαν τους σερβιτόρους να κολυμπούν στην ουσία προκειμένου να σερβίρουν στους πελάτες. Αυτή η επιχείρηση σφραγίστηκε, έκλεισε, απομακρύνθηκαν όλες οι μεταλλικές κατασκευές και πλέον ο χώρος αυτός είναι ελεύθερος για χρήση. Πάρα πολύ σύντομα, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, να δούμε λίγο και τα της ψηφιακής κάρτας, διότι από τη μία αυτό συνιστά μεταρρύθμιση, κύριε Τσάπαλε, από την άλλη όμως. Βρήκαμε ήδη, γιατί σαν Έλληνες πάντοτε έτσι είμαστε και ένα βήμα μπροστά, βρήκαμε ήδη και τα παραθυράκια. Έτσι, διότι μας τον έλεγαν και χθες οι καλεσμένοι μας, ότι ορισμένοι εργοδότες βαφτίζουν τον εργαζόμενο εταίρο ή τον βάζουν μέτοχο. Ναι, έτσι ώστε να εξαιρείται της κάρτας εργασίας. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας είναι μια από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις στο εργασιακό τοπίο στη χώρα μας και ο κύριος Καρούζος νομίζω μπορεί να το επιβεβαιώσει αυτό. Τα τελευταία χρόνια που έχει εφαρμοστεί. Σε όσους κλάδους έχει εφαρμοστεί και πρόκειται να επεκταθεί καθολικά σε όλο το εργασιακό μας σύστημα, έχει αποφέρει θεαματικά αποτελέσματα για τους εργαζόμενους και μια πλήρη εικόνα και για το Υπουργείο και για την ΕΡΓΑΝ για το τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτά τα παραθυράκια πώς μπορείτε να τα κλείσετε? Αυτά, κοιτάξτε, θα υπάρξουν σίγουρα ασφαλιστικές δικλείδες. Η μεγαλύτερη είναι να είναι σύμμαχος ο πολίτης, ο εργαζόμενος με την πολιτεία σε τέτοιες πρακτικές και να καταγγέλει τέτοιου είδους πρακτικές. Γι' αυτό φτιάξαμε την επιθεώρηση εργασίας ως ανεξάρτητη αρχή. Γι' αυτό ενεργοποίησαμε νέα κανάλια επικοινωνίας για να μπορεί οποιοδήποτε, ακόμα και ανώνυμα, να κάνει την οποιαδήποτε καταγγελία του στις αρμόδιες αρχές, ακριβώς για να θωρακίζουμε και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Τι εικόνα έχουμε για το μήνα Ιούλιο? Πόσες ώρες οι εργαζόμενοι εργάστηκαν πέραν του οκταώρου? Για πρώτη φορά θα έχουμε το πρώτο πενθήμερο του Αυγούστου τα στοιχεία αυτά, που θα δούμε πραγματικά το χρόνο εργασίας, όπως σωστά είπε ο κύριος Τσάφαλος, για πρώτη φορά στο λιανεμπόριο και στη βιομηχανία, να δούμε πόσο παραπάνω δούλεψαν οι Έλληνες. Προσέξτε, όχι την εκτημέρα, σε υπερεργασία και υπερορία. Οι λογιστές θα κάνουν την δουλειά τους το πρώτο πενθήμερο του Αυγούστου απολογιστικά για το χρόνο εργασίας των Ελλήνων εργαζομένων τον Ιούλιο. Εκεί τα στοιχεία για να δούμε ποια θα είναι και έχω πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τελικά πόσες ώρες δουλεύουν οι Έλληνες. Αναμένουμε στην, λοιπόν. Βιομηχανία και στο λιανεμπόριο. Μάλιστα, μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Καρούζο, κύριε Τσάπαλε, κλείνοντας μια κουβέντα για τις φορολογικές δηλώσεις, γιατί η προθεσμία τρέχει μέχρι την Παρασκευή. Μέχρι την Παρασκευή είναι η προθεσμία για τα φυσικά πρόσωπα. Έχουν υποβληθεί πάνω από 6.250.000 περίπου φορολογικές δηλώσεις, δηλαδή 96-97% των δηλώσεων έχει ήδη υποβληθεί. Η προθεσμία για τα νομικά πρόσωπα είναι στις 9 Οκτώβου, έχει λίγο παραπάνω την χρόνο. Άλλη εβδομάδα, την άλλη εβδομάδα. Θέλω να ευχαριστήσω τον φοροτεχνικό κόσμο για την τεράστια συμβολή τους και τη βοήθεια που έχουν δώσει στις φορολογικές αρχές προκειμένου να ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία ομαλά, θεωρώ. Και από την επόμενη χρονιά, ακριβώς για να περιορίσουμε και τα όποια ζητήματα προέκυψαν φέτος, θα έχουμε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα ανοίγουν και πότε θα κλείνουν οι φορολογικές δηλώσεις, αλλά και κυρώσεις στους φορείς εκείνους του δημοσίου, οι οποίοι είτε καθυστερούν να προσκομίσουν τα αντίστοιχα, τα αναγκαία στοιχεία, είτε τα προσκομίζουν με παραλήψεις ή λάθη και μετά τα στέλνουν, τα αναγκάζονται να τα ξαναστείλουν. Με αποτέλεσμα να έχουμε την καθυστέρηση. Με αποτέλεσμα να έχουμε τις όποιες καθυστερήσεις. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα σε διαφημίσεις. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, να δούμε το διαγωνισμό μας.